Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα έχουμε μια μάχη με άρωμα rebound, καθώς Black Mappa και Neverkupen έρχονται απόψε αντιμέτωποι στα πλαίσια της Summer Development League και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το Τζάμπολ παίρνει τους Neverkupen στην πρώτη επίθεση και οι δύο ομάδες ιτήθηκαν στην πρώτη δική τους αναμέτρηση στην καλοκαιρινή προσπάθεια. Από τη μία το Black Mappa δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Run and Gun, γνωρίζοντας την ήττα με 85-52, ενώ από την άλλη οι Neverkupen γνώρισαν την ήττα από την Bird Team με σκορ 54-61. Έτσι σήμερα μία από τις δύο αυτές ομάδες θα πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, με τους φιλοξενούμενους να ξεκινούν με μια άσχημη προσπάθεια. Σειρά τώρα του Black Mappa να πάει στην επίθεση, καλάθι και φάουλ. Ξεκινούν πολύ καλά οι γηπεδούχοι, πετυχαίνοντας το καλάθι, ενώ ο Γιαναράκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός που έχει κερδίσει το φάουλ. Φαίνεται να τον ενοχλεί κάτι στο πόδι του. Πρέπει να βρει και γόνατο με γόνατο με τον αντίπαλό του. Θα καθίσει τον πάγκο. Στη θέση του θα περάσει ο Κάποας για να εκτελέσει εκείνος την συμπληρωματική βολή. Το σκορ στο 2-0. Αστοχή στην βολή, ωστόσο είχαμε το επιθετικό rebound, αλλά αστοχή στην προσπάθεια του Τόφαλος, ο οποίος κρατάει ακόμα, πάσα πίσω από την πλάτη για να βγάλει έξω. 8 δευτερόλεπτα τώρα, καλή άμυνα και το φάουλ έγινε από τον Καλογερόπουλο. Πολύ καλή άμυνα από τον Μουράτο, ο οποίος έκανε το κλέψιμο, αλλά ο αντίπαλος του δεν του επέτρεψε αντικανονικά να φύγει στον ευνηδιασμό. Μακρύδης, Μουράτος, ξανά για τον Μακρύδη, προσποιείται εκείνος. Η πάσα για τον συμπαίκτη, για τον Καρπουζλή, ο οποίος θα πετύχει και αυτός καλάθι και φάουλ. Θα ισοφαρίσει 2-2. Και έχει τώρα ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα το κάνει καθώς αστοχεί στην συμπληρωματική βολή. Καλογερόπουλος, μπαλά ξανά στον ίδιο, ψάχνει επιλογές, βγαίνει για να πάρει ο Τόφαλος. Η προσποίηση περνάει από το Μακρύδη, ο Λαζαρίδης από το πλάι είναι άστοχος στην προσπάθεια του Κάποας. Στη γωνία ο Μακρύδης, ζητάει και παίρνει ο Μουράτος. Πολύ ωραία πάσα, τρύπησε και την αντίπαλη άμυνα και ο Καρπουζλής θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο συνεχόμενο φάουλ πάνω στον ίδιο παίχτη, ο οποίος θα οδηγηθεί ξανά στην γραμμή των βολών. Νωρίτερα στόχησε στην συμπληρωματική βολή. Αστόχησε τώρα στην πρώτη, 2-3. Δεν περάσει καστή πάσα, Μουράτος. Μακρύδης είναι στη γωνία, θα το πάρει, δεν θα το βάλει, στο rebound στα χέρια του Κάποα. Λαζαρίδης θέλει να τρέξει, έχει δύο αντιπάλους μπροστά του. Ωραία η πάσα, θα την κάνει, ασίστ, όχι δεν θα την κάνει, στο συμπαίκτη του. Αστόχησε από κάτω ο Καλογερόπουλος. Θετικός, θα εκτελέσει. Νέο rebound για το Black Mamba. Λαζαρίδης από κάτω, ούτε αυτός μπορεί τώρα να φέρει δύο πόντους για την ομάδα του, παραμένει το 2-3. Η μακρινή πάσα του Μακρύδη δεν βγαίνει. Επιστρέφουν την κατοχή στους αντιπάλους οι Neverkupen, αλλά διορθώνει τώρα ο Μουράτος.
Μακρύδης, ωραία συνεργασία τριών παιχτών. Δεν ήρθε το καλάθι αρχικά από τον Αργύρη, αλλά ανανεώθηκε η επίθεση των φιλοξενούμενων. Μουράτος το σκέφτηκε αρκετά, το πήρε τελικά και το έβαλε. 2-6. Αλεγερόπουλος. Λαζαρίδης έχει μπροστά τον Μακρύδη, θέλει να περάσει, του παίζει καλή άμυνα εκεί ο Μακρύδης, απλώνει τα χέρια του κανονικά στην μπάλα και μάλιστα κερδίζει για την κατοχή. Μακρύδης γυρίζει, Αργύρης είναι στη γωνία, θα πάρει την εκτέλεση μέσα και αυτό. Νέο τρίποντο για τους Νεβερκούπεν για το 2-9. Νωρίτερα ο Μουράτος είναι αυτός που ευστόχησε τώρα. Πήρε σειρά ο Αργύρης για να στείλει την ομάδα στο σύν 7. Θέλει να μειώσει, θα τα καταφέρει ο Τόφαλος. Το rebound από τον Αργύρη, Μακρύδης τώρα. Η πασά του φτάνει στον συμπέκτη του, τον Μουστακάτο, η μπαλά έξω. Μουράτος, Μακρύδης, ακόμα ένα τρίποντο από τους Άστρους. Θα στοχεί τώρα ο Μακρύδης. Δεν θα γίνει το 3-3. Καλογερόπουλος. Τόφαλος. Θα βρει σίδερο. Καθαρίζουν το rebound οι άσπροι. 2-2 τώρα στην επίθεση. Μουράτος πάει μόνος του. Δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λαζαρίδης. Καλογερόπουλος. Κριτικός. Περνάει η πάσα του. Μπάλα ξανά στον ίδιο. Λαζαρίδης. Βρίσκει τον χώρο για να τρυπώσει. 4-9. Μακρύδης είδα απέναντι τον Αργύρη. Υποπίεση τώρα η προσπάθεια από τον Καρπουζλή. Κάπουας, Τόφαλος, πήρε ο Λαζαρίδης λέει από τον Ζητέ, από τον Κάπουα να κάνει χώρο. Δεν θα ευστοχίσει, κριτικό σύλλεγη για την δεύτερη προσπάθεια και για το 4-11, για το 6-9 με συγχωρείτε. Τέσσερα μισή λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Η μπάλα έξω, έχουμε λάθος από τους Νεβερκούπεν, ο Αργύρης πάτησε γραμμή. Πρώτες αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες, με τον Μουστάκα να περνάει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, ενώ Κοζαλάν και Αγγελόπουλος βρίσκονται τώρα στο παρκέ για, για τον Black Mappa. Τόφαλος θα το πάρει, θα βρει σίδερο. Μακρινό rebound του Μουστάκα, ο οποίος μπορεί να τρέξει και γρήγορα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Με το δεξί βρίσκει στόχο ο Μουστακάτος για το 6-11. Τόφαλος έχει βάλει πλάτη, ο Αγγελόπουλος. Καλογερόπουλος. Δεν του έκανε το χάτηρι μπάλα. Βγήκε και βγήκε. Μουράτος. Μουστακάτο ξανά στον Μουράτο. Μακρύδης. Προσποιείται για να περάσει. Αφήνει έξω. Μουράτος. Δίνει τώρα στον Μουστακάτο. Καλή άμυνα από το Black Mappa. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Ενώ έχουμε και το time out.
Επίθεση 8 δευτερολέπτων για τους Νεβερκούπεν, οι οποίοι θα πάνε σε ένα γρήγορο τρίποντο με τον Μουσακάτο που δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Για να Ράκης, ο οποίος επέστρεψε στο μάτς, η μπάλα στον Αγγελόπουλο, γυρίζει εκείνος, εκτελεί. Μουράτος. Αλλά φτάνει στον Αργύρη, ο οποίος εκεί είχε πολλά κορμιά μπροστά του, δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Αγγελόπουλος από τα δεξιά. Λατζαρίδη σημάδεψε και ευστόχησε. Εννέα 12. Σακάτος προλαβαίνει την άμυνα του Γιαναράκη. Λαζαρίδη τώρα. Αγγελόπουλος έχει φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Το παίζουν άμυνα δύο αντίπαλοι. Δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Μουράτος. Τον Μουστακάτο, ο οποίος θα κοπεί. Λαζαρίδης παίρνει προϋποθέσεις εχνιδιασμού, ενώ τον καταδιώκουν δύο αντίπαλοι. Θα γίνει το φάουλ από τον Αργύρη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αργύρη. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Λαζαρίδης. Παραμένει το 9-12. Θα βάλει τη δεύτερη. Δέκα 12, 35 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στα κάτως. Αργύρης εκτελεί από την κορυφή. Θα βρει σίδερο. Εγκατοχή ξανά στους άσπρους. Αργύρης τώρα πάει, θέλει να πάει λίγο πιο κοντά, αλλά θα βρει και ξανά την ρακέτα. Κοσαλάν. Λαζαρίδης. Η μπάλα έξω στον Αγγελόπουλο. Νέο τρίποντο, άστοχος και αυτός. Και φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 10-12. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκαλεπτό της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να έχουν καταφέρει να ρίξουν τη διαφορά και να πλησιάσουν στο δίποτο. Το σκορ δείχνει 10-12. Κατοχή είναι για τους Νεβερκούπεν. Μουστακάς αφήνει στον Χρονόπουλο. Εκτελεί εκείνος ενώ βρήκε εμπόδιο. Μουράτος. Α, και αυτό σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι. Παραμένει το 10-12. Ενώ τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε, έχουν την ευκαιρία είτε να εσωφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά. Γιαναράκης στόφαλος από το πλάι για την ισοφάριση, η οποία δεν θα έρθει τελικά. Μουράτος. Χρονόπουλος. Πάει πάνω το Λαζαρίδης και θα του κάνει το φάουλ. Βαλέντζας. Παίρνει ξανά. Χρονόπουλος θα το πάρει. Το rebound στα χέρια του Γιαναράκη. Θέλει να βρει μακριά τον Λαζαρίδη, το φαλός τώρα. Από τα αριστερά πάει προς τα μέσα με φόρα, θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Θα ισοφαρίσει εδώ 10-12 και έχει και ευκαιρία τώρα
να βάλει μπροστά την ομάδα του αν ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Δείτε τι έκανε η μπάλα εκεί, αλλά τελικά κατέληξε στο καλάθι 13-12. Μπροστά πλέον το Black Mappa. Καλέτζα στα αριστερά. Νέο σφύριγμα αυτή τη φορά. Έχουμε φάουλ. Από τον... από τον Γιαναράκη έγινε. Ουράτος ανενόχλητος, αστοχή. Δαλέτζας είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Την μπάλα κατάληγε εκτός. Δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι από αυτή τη φάση οι φιλοξενούμενοι. Γιαναράκης. Απλό είναι το χέρι του αντικανονικά ο Μουράτος. Έχουμε φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό και για τους Νεβερκούπεν 2 έχουν και οι γηπεδούχοι. Λαζαρίδης, κριτικός, περνάει στον Αγγελόπουλο και καλή άμυνα εκεί από τον Χρονόπουλο, ο οποίος έκλεψε. Μουράτος ψάχνει έξω. Περνάει στον Μουστάκα, Μουράτος στα 5 δευτερόλεπτα, ο Δαλέτζας εκτέλει για 3. Χρονόπουλος επιθετικό rebound και θα πάρει το foul στην συνέχεια από τον Λαζαρίδη. Ξανά, νέο στρίγμα, βολές τώρα για το Black Mappa. Το φαλό σε αστοχή. Τώρα το σκορ στην ισοπαλία το παιχνίδι. Μουράτος, Δαλέτζας ξανά για τον Μουράτο. Πάει από τα αριστερά εκείνος, βρίσκει τον τρόπο να διεισδύσει και να κάνει το 13-15. Καλός Γιαναράκης, έχει βάλει πλάτη, γυρίζει. Ήταν καλή άμυνα πάνω του. Νέα ευκαιρία για το Black Mappa και φάουλ στον Αγγελόπουλο. Τέσσερα 15 τώρα, με την μια εύστοχη βολή. Χρονόπουλος, Μουράτος, κυκλοφόρησε μπάλα στην περιφέρεια, δεν ήρθε το τρίποντο. Κριτικός, κατεβάζει για το Black Mappa.
Κόφαλος περνάει μετά την προσποίηση. Πολύ ύψος στην προσπάθεια, καταλήγει εκτός η μπάλα. Δεν μπορέσε και να σώσει την κατοχή ο Γιαννάρακης. Ενώ ο Μακρύδης επιστρέφει στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει την θέση του Χρονοπουλού. Δεν θα την κάνει ασίστ ο Γιαννάρακης αρχικά. Θα πάρει το φάουλ στην συνέχεια. Τον είδε ωραία ο Καλογερόπουλος και του πέρασε ακόμα πιο ωραία την πάσα. Στη γραμμή τώρα ο Γιαννάρακης. Είναι 14-18. Τώρα το σκορ. Μακρύδης, αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά πίσω από τα 6-75 ο Μακρύδης. Καλογερόπουλος. Έχουμε επιθετικό φαουλ εκεί στο screen, πρέπει να γίνει, στο screen έγινε από τον Γιαννάρακη. Μουράτος. Μουστακάτος, ακόμα ένα τρίποντο από τις Leverkusen, θα βρουν στόχο τώρα. 15. 21. Κριτικός. Θέλει να πλησιάσει, αλλά θα κάνει βήματα. Η πίεση εκεί του Δαλέτζα τον ανάγκασε στο λάθος. Κάπως τώρα επιστρέφει στο μάτς. Θα καθίσει τον πάγκο ο Γιαννάρακης. Και ο Μουράτος κατεβάζει για τους άσπρους. Μουστακάτος το σκέφτει για λίγο, θα το πάρει από το ίδιο σημείο, δεν θα το βάλει τώρα. Μποταλάν δεν περνάει η πάσα του. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μουράτο, ψηλή η πάσα. Μακρύδης εκεί του γλύφει, συμπάλα από τα χέρια. Χάθηκε ευκαιρία για εφηδιασμό. Παραμένει το 15-21. Στο συν 6 πλέον η Leverkusen. Με 2.45 ακόμα για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Κάπου ασβρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, χειροκροτεί και τον συμπαίκτη του για την ωραία πάσα που του έδωσε. 17-21. Στα κάτως. Πάει στην προσπάθεια. Το rebound στα χέρια του Αγγελόπουλου. Ο Ζαλάν. Δυσκολεύει κάπως εκεί ο Μουράτος, η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Κριτικός Κοζαλάν. Κάπου άσπερνα στον κριτικό. Προσπαθεί εκείνος να βρει τρόπο να εκτελέσει. Ο Κοζαλάν έρχεται εκεί για το follow. 19-21. Στο δίποδο ξανά το παιχνίδι. Μουράτος. Κόντρα σε δύο υψωμένα χέρια. Θα πάρει το σφύριγμα για το φάουλ. Πρώτη βολή του Μουράτου.
πληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά των γηπεδούχων. 4 φάουλ έχουν οι Never Coupen. Εύστοχη δεύτερη, 19-22. Κοζαλάν δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα, αλλά έχει γίνει κεφάλαιο από τον Καρπουζλή. Είναι βολές για τους Black Mamba και συγκεκριμένα για τον Κοζαλάν συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά των Never Coupen. Θα μπει η πρώτη, 20-22. Μέσα και η δεύτερη, αλλά θα στο Σοκοζάλαν, 21-22. 1,5 λεπτό ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Μουράτος, Μακρίδης, πάει πάνω του γρήγορα ο Λαζαρίδης. Μουστακάτος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, θα το βάλει. 21-25. Είναι αρκετές λύσεις πίσω από τα 6,75 Μουστακάτος. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι το τρίτο του τρίποντο. Αστοχή. Ο Κοζαλάν, ο οποίος δεν μπορεί να απαντήσει. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μακρίδης. Πάσα πίσω από την πλάτη. Παλεύουν εκεί για να κάνουν το κλέψιμο. Θα το κάνουν τελικά οι γηπεδούχοι. Το κοντά αστοχή ο Καλογερόπουλος. Πάει και σε δεύτερη προσπάθεια. Θα πάρει το φάουλ. Το δεύτερο τρίποντο ήταν αυτό του Μουστακάτου, το οποίο διαμόρφωσε το 21-25. Το οποίο παραμένει και έπειτα από την δεύτερη βολή, 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζαλέτσα θέλει να παίξει με τον Καρπουζλή, μπαλά έξω στον Μουράτο, Μουστακάτος ξανά, θα βρει σίδωρο αυτή τη φορά, Καρπουζλή στο επιθετικό rebound και έχουμε φάουλ. Από τον Κοζαλάν έγινε το φάουλ. Βολές για τον Καρπουζλή, ο οποίος θα αστοχίσει στην πρώτη στάθηκε άτυχος. Θα χάσει και την δεύτερη, Κοζαλάν εκεί γραφώνει το rebound, παρά λίγο να χάσει. Λαζαρίδης πίεση ψηλά τώρα από Μουστακάτο και Καρπουζλή. Ένα δευτερόλεπτο χωρίζει τα δύο χρονόμετρα. Αγγελόπουλος. Λαζαρίδης τώρα παίρνει και λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Black Mamba. Λαζαρίδης είναι μόνος του. Ο Καλογερόπουλος θα το πάρει, αλλά δεν θα το βάλει. Κοζαλάν πήρε το φάουλ. Διαφώνει με την απόφαση ο Καρπουζλής. Αλλά είναι ήδη στημένος στην γραμμή ο Κοζαλάν για να εκτελέσει τις δύο βολές. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 2,8. Μέσα η πρώτη. 22-25. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Καρπουζλής δεν βρήκε τον Μακρίδη, έγινε το κλέψιμο. Θα μπορέσει να ευστοχίσει στο τρίποντο ο Καλογερόπουλος και έτσι φτάνουμε στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου. Black Mamba Never Coupen 22-25. Μπήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, το σκορ παραμένει κοντά, 22-25 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας με τους Never Coupen να παράγουν το προπάθησμα, έχουν και την πρώτη επίθεση την τρίτη περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει με το φόλ πάνω στον Μακρίδη.
τρεις βολές για τον παίχτη τον φιλοξενούμενο. Μέσα η πρώτη, 22-26. Αστοχή στην δεύτερη. Έχουμε τώρα μία διακοπή. Άνοιξε το πράγμα σε αυτό το σαν έκανα. Συνεχίζουμε με την επανέναρξη του μάτς. Βρέθηκε η χαμένη μπάλα, μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. 22-26 το σκορ. Θα βάλει τώρα και την τρίτη για το 22-27. Νέο σφύριγμα τώρα. Αυτή τη φορά ο Μακρύδης έκανε το φαουλ πάνω στον στο Καλογερόπουλο. Και ένα Ράκης. Τον πιέζει ο Μουστάκας, τον αφήνει τώρα λίγο χώρο. Κοζαλάν έχει βάλει πλάτη. Η μπαλά φτάνει με ένα περίεργο τρόπο στον Τόφαλο. Εκείνος θα κάνει ένα δύναμο σουτ. Μουράτος. Μουστακάτος. Πάνω το Τόφαλος. Η μπαλά καταλήγει στον Μακρύδη, καθώς δεν μπορείς να κλέψει ο κριτικός. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Αργύρη. Νέα πάσα πίσω από την πλάτη από τον Αργύρη. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Μουστάκα. Γιαναράκη, Τόφαλος, πάει από τα αριστερά, πέφτει πάνω στον Μουστάκα και εκείνος θα κάνει το φαουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Νεβερκούπεν και στις βολές τώρα είναι ο Τόφαλος. Θα βάλει την πρώτη, 23-27. Χάσει την δεύτερη. Μια δυνατή πάσα από τον Μακρύδη, προλαβαίνει όμως τα κάτω, αλλά χάνει την ισορροπία του εκεί στην προσπάθεια να κρατήσει την μπάλα μέσα. Θα γίνει το λάθος από τους Νεβερκούπεν και η κατοχή επιστρέφει στα χέρια του Black Mappa. Γιαναράκης με το βήμα πίσω εκτελεί, δεν θα βρει στόχο. Πιέζεται ο Μουστάκα στο κατέβασμα. Μουράτος. Μακρύδης από τα δεξιά, περνάει. Σιγανή πάσα του, αλλά έφτασε στον Μουστακάτο. 8 δευτερόλεπτα για τους Νεβερκούπεν. Ψηλή πάσα, την είδε ο Κοζαλάν, τη διάβασε και έκανε το κλέψιμο. Κοζαλάν αφήνει στον Γιαναράκη. Πάει προς τα μέσα, εκείνος έχει γίνει χαμηλά το φόλο από τον Μουστάκα. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο φόλ και για τον Μουστάκα. Ζαλάν. Πέρασε η πάσα του για τον Γιαναράκη, δεν μπορούσε να εκτελέσει εκείνος, θα κάνει διπλή τρίπλα. Ενώ έπαιξε την καλή άμυνα ο Αργύρης. Ουράτος ανεβάζει ταχύτητα, βρίσκει τον διάδρομο. 23-29. Γρήγορη εκτέλεση από τον Καλογερόπουλο. Μουράτος τώρα θέλει να τρέξει ξανά μπροστά του ο Κοζαλάν, αναγκαζόταν να ρίξει ταχύτητα. Μακρύδης. Μουστακάτος, Μουράτος.
το δεξί εκτελεί άστοχα. Μια προσπάθεια. Φάουλ. Έγινε από τον Καλογερόπουλο. Βόλες για τον Μουστάκα. Δεύτερο ομαδικό για το Black Mappa. Μία στις δύο από τον Μουστάκα, 23-30 τώρα το σκορ. Ο φάλος θα πάρει το φάουλ από τον Μουρατό. Τρίτο φάουλ και για τον Μουρατό, αρκετοί παίχτες νομίζω τον Νεβερ Κούπεν. Είναι επιβαρημένοι με τρία φάουλ. Γιαννάρακης παίρνει και πάλι. Στέκεται, θα δεχτεί το στόπ εκεί από τον Αργύρη. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον ίδιο. Κριτικός. 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, έχει πάλι πλάτη, γυρίζει, αστοχή. Μουστάκας μαζεύει για να αφήσει τον Μουράτο. Μακρύδης του δίνει το σκρίνο Μουστάκας, θα πάρει το σύτο Μακρύδης, θα αστοχίσει και πάλι. Δεν είναι η μέρα του σήμερα. Γιαννάρακης δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κριτικός ανανεώνει και θα πάρει το φάουλ εκεί στην διαδρομή που έκανε προς το αντίπαλο καλάθι, όχι. Η κατοχή περνάει στους φιλοξενούμενους, δικό μου λάθος. Μακρύδης, Μουστακάτος, παίρνει το screen, Μακρύδης έχει χώρο, θα το πάρει ξανά, θέλει να σπάσει το ρόδι, θα το κάνει, επιτέλους. 23-33, διαχείρος Μακρύδη, ο οποίος έψαχνε αυτό το τρίποντο. Έρχεται η απάντηση άμεσα από τους γηπεδούχους για το 26-32. Στα κάτως Αργύρης, Μακρύδης. Πέρασε πάσα για τον Αργύρη. Ήταν παρακινδυνευμένη, άρα πέρασε τελικά και θα πάρει το φάουλ εκείνος για να οδηγηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Λαζαρίδης και Αγγελόπουλος επιστρέφουν στο μάτς για τους γηπεδούχους, ενώ ο Καρπούζλης πέρασε στο παρκέ τώρα για τους Never Whoopen. Μέσα η πρώτη, 27-32. Όχι, με συγχωρείτε, 26-33. Θα βάλει και την δεύτερη για το 26-34. Στο σύν 8 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Καζαρίδης βγαίνει πάνω το Μακρύδης. Αγγελόπουλος τσεκάρει τις επιλογές του, πυροκριτικός. Προσπαθεί εκεί να αποφύγει την πίεση. Θα πάρει το φάουλ έπειτα από τις απανώτες τους πίσεις. Σειρά τώρα να εκτελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 27-34. Θα βάλει και την δεύτερη για το 28-34. Μακρύδης το πήρε υπό πίεση. Πήγε το φάλος πάνω του, Καρπούζλης ανανεώνει εκεί την επίθεση για την ομάδα του, θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ, μάλιστα 28-36.
ας έχει στην βολή του. Παραμένει το 28-36, Αγγελόπουλος. Δυσκολεύτηκε εκεί να βρει την πάσα, η μπάλα έφτασε στον Τόφαλο. Παίρνει το σκριν. Λαζαρίδης βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις, δεν ήταν κακό το σουτ. Δεν πήγε η μπάλα μέσα. Αγγελόπουλος σε νέα εκτέλεση, ούτε τώρα έρθει το καλάθι. Λαζαρίδης Καναλάκης θα ρίξει την μπάλα στον αντίπαλό του. Από το σώμα του Μουστακά του κατέληξε εκτός η μπάλα. Κυπριωτάκης στο μάτς. Αγγελόπουλος γυρίζει, εστοχή. Μακρύδης, ωραία, πάσα του στο έδαφος ο Καρπουσλής. Λαζαρίδης θέλει να πάει προς τα μέσα, κάπου ας από τα δεξιά δίνει ύψος στην προσπάθεια. Η μπάλα είναι για το Black Mappa. Γιαναράκης προσπίται για να περάσει από τον Κυπριωτάκη, κάνει. Πάει στο φλότερ αλλά αστοχή. Καρπουζλής τώρα πήρε ο Χρονόπουλος, μακρινή πάσα για τον Αργύρη, δεν πήγε πάνω του αντιβαλός του και τον τιμώρησε, 30-38. Λαζαρίδης σε όλο τον δρόμο μέχρι μέσα, αλλά έχει κάνει βήματα. Μακρύδης στον πάγκο τώρα για τους Νεβερκούπεν στη θέση του. Επιστρέφει ο Μουρατός, ο οποίος πήρε κάποιες ανάσες. 2 και 10 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σταθερά μπροστά η Νεβερκούπεν. Μουράτος, Χρονόπουλος δίστασε να πάρει το τρίποντο. Πέρασε ωστόσο την πάσα για τον Καρπουσλή, θα την κάνει ασίστ εκείνος. 30-40 στο συν 10 πλέον οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκουν κάπως πιο εύκολα λύσεις στην επίθεση, ενώ για αμυντικά έχουν σταθεί καλά μέχρι στιγμής. Δεν αφήνουν το εύκολο καλά στους αντιπάλους. Κάπουας, Λαζαρίδης. Παίρνει ξανά από τον Αγγελόπουλο, προσποιείται. Για να ράξει θα εκτελέσει για 3-3 δευτερόλεπτα. Μουράτος πάει προς τα μέσα, δεν τον φοβίζει με εκεί τα υψωμένα χέρια. Πήγε με φόρα, με θάρρος και έκανε το 30-42. Ράκης πήρε από τον Αγγελόπουλο. Του έγινε το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ το οποίο είναι το πέμπτο για τους Νεβερκούπεν και έτσι είναι βολές για τον Γιάννα Ράκη. Δεύτερη, 31-42 το σκορ. Κάπουας, η πάσα του πέρασε για τον Λαζαρίδη. Κοζαλάνε φτωχή στα 2 δευτερόλεπτα, 33-42. Ρίχνουν ξανά σε μονοψηφίο την διαφορά οι γηπεδούχοι. 37 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Σταμάτησε το μάτς καθώς έχουμε βήματα, δεν μετράει ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Παραμένει το 33-42 και τώρα έχουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι να ρίξουν κι άλλο την διαφορά. Άμενη σίγουρα και μια επίθεση για τους Νεβερκούπεν. Λαζαρίδης. Καλή άμυνα προς στιγμή από τους Νεβερκούπεν. Ο Λαζαρίδης βρίσκει τρόπο να πάει σε μια προσπάθεια η οποία
δεν έφερε κάτι. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. 8 δευτερόλεπτα τώρα, Μουράτος κατεβάζει. Κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα. Μουράτος συνεχίζει, μόνος του το πήρε πάνω του. 33-44. Και αυτό είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. 33-44 μπροστά. Οι Νεβερκούπεν, οι οποίοι διατηρούν μια καλή απόσταση από τους αντιπάλους. Θέλουν τώρα να βγουν και στον ευνηδιασμό. Ο Χρονόπουλος έφαγε την προσπίθηση. Ο Γαλογερόπουλος το έκανε το φάουλ και τον στέλνει γρήγορα στις βολές. Τρίτο φάουλ για τον Γαλογερόπουλο. Πρώτο ομαδικό νωρίς για το Black Mappa. Ας όμως την πρώτη. Ο Χρονόπουλος. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Αγγελόπουλος. Κάπουας Λαζαρίδης εκεί. Έβλεξε το μπούγιο, αφήνει έξω. Θα το πάρει ο Αγγελόπουλος στο τρίποντο, αλλά δεν θα το βάλει. Βαλέτζας. Μουράτος δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Την μπάλα στα χέρια του Αργύρη. Ξανά Μουράτος, του δίνει το σκριν ο Καρπουσλής. Βαλέτζας πέρασε η πάσα από τον Κοζαλάν. Κατέληξε στον Αργύρη, ο οποίος άφησε την μπάλα από κοντά. 33-46. Λαζαρίδη στο γρήγορο τρίποδο, το οποίο είναι και εύστοχο. 36-46. Ξανά στις 10 διαχείρος Λαζαρίδη. Καλέτζας. Καρπουσλής χτυπάει ξανά κοντά στην ρακέτα η φιλοξενούμενη ομάδα. Αυτή την φορά με τον Καρπουσλή. 36-48. Κάπου ασπίρα από τον Αγγελόπουλο, εκτελεί αδύναμο το σουτ. Κοζαλάν εκεί κυνήγησε τη φάση. Η μπάλα έχει πατήσει γραμμή πριν μπορέσει να τη σπρώξει συμπαίκτη ο Κοζαλάν. Αλέτζας, Μουράτος, τσεκάρει επιλογές, Χρονόπουλος από τα αριστερά. Σηκώνεται, δεν θα βρει το καλάθι. Λαζαρίδης, γιάνισαμε το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Θα γίνει το φόλ τώρα στον Λαζαρίδη. Είναι το τέταρτο φόλ του Μουράτου. Ο οποίος έχασε εδώ τον Αγγελόπουλο, έφτασε μέχρι το τέλος εκείνος. Να δω, 38-48. Αλέτζας. Πάει με φόρα προς τα μέσα, κόπηκε καλά από τον Κάπουα. Μουράτος. Αφήνει στον Αργύρη, σηκώνεται εκείνος, δυνατό το σουτ. Λαζαρίδης έχει φύγει μπροστά. Ο Καλογερόπουλος πέρασε την μπάλα, αλλά πέρασε και από τον Καλογερόπουλο. Δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του. Χαμένη ευκαιρία εδώ για ευνηδιασμό από το Black Mappa. Χαμένη ευκαιρία να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφιο. Παράμενε το 38-48, 7-20 ακόμα για το φινάλε. Καλέτζας, ακόμα μια ψηλή πάσα παραλίγο να καταλήξει καλάθι. Την πήρε ωστόσο ο Αργύρης, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Μουστακάτος θα το πάρει, αστοχή. Νέο επιθετικό rebound του Αργύρη, θα έρθει το καλάθι αυτή τη φορά. Πάλεψε και δικαιώθηκε ο Αργύρης. Έγραψε το 38-50. Καλογερόπουλος με το δεξί δεν μπορεί. Μουράτος. Βρίσκει πάνω στον κριτικό. Επηρέασε αυτό την προσπάθειά του στο έδαφος τώρα δύο αντίπαλοι. Σφύριγμα τώρα, καθώς πρέπει να δούμε αν έχει χτυπήσει ο Καλογερόπουλος.
γίνουν οι αλλαγές. Εντάξει. Για να ράξει, επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Κοζαλάν. Όλα εντάξει με τον Καλογερόπουλο. Δαλέτζας. Μουράτος. Ξανά Δαλέτζας. Στο ένα δευτερόλεπτο δεν είχαν δει. Το ρολόι. Φιλοξενούμενοι τους μένει μπάλα στα χέρια. Ενώ δεν τους ενημέρωσε και κάποιος από τον πάγκο, αυτό λένε τώρα μεταξύ τους. Λαζαρίδης κριτικός, δίχως να το σκεφτεί, εκτελεί για τρεις και καλά κάνει, μάλιστα 41-50. Στο μείον 9 πλέον το Black Mappa. 6 λεπτά απομένουν στην τέταρτη περίοδο. Θέλει να απαντήσω ο Μουστακάτος, δεν θα το κάνει και μπαλά καταλήγει εκτός, αλλά από τα χέρια του Γιαναρακή. Μουράτος, νέο τρίποδο από τους Νεβερκούπεν. Θα στοχο και αυτό, Μουστακάτος εκεί ψηλότερα από όλους. Μάλλον ήταν ο μόνος που έδειξε για το rebound. Μουράτος, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, Γιαναρακής μαζεύει. Ναζαρίδης φάει μόνος του, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, να αφήνεις εκεί δύο φορές στο Στεφάνη. Μουράτος, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για την Leverkusen, το 41-50 παραμένει. Ναζαρίδης ψάχνει επιλογές, Αγγελόπουλος βρίσκει εκεί την τρύπα και την εκμεταλλεύεται στο έπακρο, 43-50. Στους 7 πλέον η διαφορά. Να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω οι γηπεδούχοι στο σημερινό μάτς. Καλή άμυνα από τον Λαζαρίδη και η κατοχή περνάει στα χέρια της ομάδας του. Απέφερε καρπούς εδώ η πίεση των γηπεδούχων και συγκεκριμένα του Λαζαρίδη, ο οποίος δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην ομάδα του να πλησιάσει κι άλλο. Στόφαλος βρίσκει στα πόδια την μπάλα, κατάλληλη εκτός. Δαλέτζας παίρνει και εκτελεί αμέσως από την κορυφή, θα βρει στόχο. Πυροβολή αμέσως ο Δαλέτζας, 43-53. Ξανά στους 10 η διαφορά. Ναζαρίδης, αστοχή στο lay-up. Την μπάλα στα χέρια του Αργύρη. Μουράτος. Δαλέτζας. Πάνω του ο Λαζαρίδης, Μουστακάτος τώρα. Δεν πάει πάνω του Γιαναράκης, θα πάρει το τρίποντο, θα τιμωρήσει. Δεν τον πίεσε κανένας, έμεινε ανενόχλητος και γράψε το 43-56. Ωραία σκαστή πάσα του Γιαναράκη, Αγγελόπουλος έφερε το δίποντο, 45-56. Καρπουζλής παίρνει εκεί, κόντρα σε τρεις αντιπάλους, τα έβαλε με τρία άτομα ο Καρπουζλής. Πήδηξαν ταυτόχρονα και οι τρεις και πήρε το φάουλ τελικά, ενώ έχουμε και το time out. Στις βολές ο Καρπουζλής, άστοχη η πρώτη. Παραμένει το 43-56. Το φαλός σηκώνεται και μπροστά από τον Καρπουζλή. Και θα γίνει το φάουλο από τον Καρπουζλή, όπως λέει ο ρέφερι. Τέταρτο φάουλ του Καρπουζλή, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο τώρα για να τον προφυλάξει η ομάδα του. Στη θέση του πέρασε ο Κυπριωτάκης. Με
ανάμεσα, πρώτη 44-56. Θα βάλει και την δεύτερη. Για το 45-56. 46-56, με συγχωρείτε. Βήματα από τον Κυπριωτάκη, ο οποίος δυσκολεύτηκε εκεί κοντρά σε δύο. Θέλησε να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Διορθώνω ξανά το σκορ τώρα. Είναι στο 47-56. Υπήρξε και ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα, διορθώθηκε τώρα. 47-56 λοιπόν, στο συν-9 η Νεβερκούπεν θα χαθεί. Η ευκαιρία τώρα να αυξήσει την διαφορά, αλλά χάνει το rebound και ο Αγγελόπουλος. Κάτος. Εκτελεί για 2, θα στοχίσει 47-58. Πάω τώρα στον Γιαναράκη και μας δίνεται η ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στον όμιλο στον οποίο συμμετέχουν οι δύο ομάδες. Στον τρίτο όμιλο της Summer Development League, όπου μαζί τους βρίσκονται οι Run and Gun, πρωτοπόροι στην βαθμολογία, οι Cavalada Hawks, οι Beer Team, οι Hannibal, τα Piranhas και οι Golden Warlocks. Όπως είπαμε, Neverkupen και Black Mappa δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα την πρώτη τους νίκη στην καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Το ρεκόρ τους είναι στο 0-1. Και έτσι σήμερα κάποιος θα πάρει το πρώτο ροζ φιλοαγώνος και κάποιος θα δώσει συνέχεια στο σερίτον. Μάλλον θα κάνει ένα σερίτον, καθώς έχουμε μόλις μια ήττα. Κάποιος θα φτιάξει ένα σερίτον. Αυτός είναι πρώτη ο Βαλέντζας, παράμενε 48-58. Θέλει τη δεύτερη αστοχή και αυτή. Η κατοχή παραμένει στους άσπρους. Κυπριωτάκης περνάει για τον Μουστάκα. Ο Αγγελόπουλος εκεί που τον ακολούθησε άπλωσε αντικανονικά το χέρι του και έκανε το φάουλ. Νέες βολές αυτή τη φορά για τον Μουστάκα. Κακή η πρώτη. Αστοχή και στην δεύτερη, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Το φαλός άλλαζε ωραία κατεύθυνση. Με το δεξί δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μακρινό εξαιρετικό rebound του Γιαναράκη και νέο σφύριγμα για φάουλ από τον Μουστακάτο. Μόλις τώρα από την πλευρά του Black Mappa. Μέσα η πρώτη, 49-58. Θα χάσει την δεύτερη. Ανενόχλητος εκεί ο Κυπριωτάκης, αποφεύγει και το άλμα του Γιαναράκη, ο οποίος πάτησε γραμμή στη συνέχεια. Μακρύδης παίρνει μακριά, γλιτώνει το λάθος η φιλοξενούμενη ομάδα.
8 δευτερόλεπτα τώρα. Στακάτος από τα δεξιά υπό την πίεση του Τόφαλου. Αγγελόπουλος το rebound. Γιαναράκης τη φέρνει ωραία μπροστά. Αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς άπλωσε το χέρι του εκεί ο Δαλέτζας. Ξανά στις βολές στο Black Mappa. Με τον Γιαναράκη τώρα να οδηγείται στις δύο προσπάθειες. Άστοχος στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 49-58. Θα βάλει την δεύτερη για το 50-58. Μακρύδης. Θα εκτελέσει για τρεις. Ξανά σφυρίγμα. Ξανά βολές αυτή την φορά για τον Μακρύδη. Νομίζω είναι τρεις βολές. Ναι, είναι τρεις βολές τελικά. Άστοχος την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη, 50-59. Μέσα και η τρίτη. Για να πάει σε διψήφιο ξανά η διαφορά και στο συν 10. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αγγελόπουλος από τα δεξιά. Μακρύδης ζητάει και παίρνει, 56 τελευταία δευτερόλεπτα. Η πάσα δεν ήταν καλή, δεν έκανε κίνηση ο Δαλέτζας. Κριτικός Αγγελόπουλος παρεμβαίνει και ωραία όμως θα κάσει και κλέβει. Θέλει να βγάλει και μπροστά για τον Μακρύδη, αλλά εκείνο το φαλός για να κάνει το κλέψιμο. Θα βρεθεί στο έδαφος τώρα. Πρέπει να βρήκαν εκεί τα πόδια τους. Το φαλός τώρα στην γραμμή. Άστοχο στην πρώτη. Παραμένει το 50-60. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει για το 51-60. Πίεση ψηλά από τους γηπεδούχους, θα πάρουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους για να ράκεις νέο φάουλ και ξανά βολές. Μουσάκας ξανά κάνει την παράβαση, συμπλήρωσε τα 5 προσωπικά, θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει την θέση του ο Καρπουζλής. Στα 24,8 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους, νομίζω πως ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να έχουμε κάποια συναρπαστική εξέλιξη, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις. Για να ράκεις εύστοχος, 52-60. Θα εύστοχεις και στη δεύτερη με τη βοήθεια του ταμπλό, 53-60. Ξανά πίνει ψηλά από το Black Mappa. Μακρύδης θα κάνει βήματα. Να που γίνεται ακόμα ένα λάθος από τους Neverkupen. 19,1 στο ρολόι. Μια γρήγορη εκτέλεση θέλουν τώρα οι γηπεδούχοι. Θα την πάρει ο Γιαναράκης, θα στοχίσει. Κυνηγάει ο ίδιος για το rebound. Καρπούζλης καθαρίζει. Και κάπου εδώ νομίζω πως οι Neverkupen θα πάρουν την νίκη. Κριτικός θα κάνει το κλείσμα, θα φτάσει και στο layup, 55-60. Να πάρω τα λάθη στις τελευταίες φάσεις από τους φιλοξενούμενους. Πέρασε πάρα το κέντρο, Μακρύδης θα πάρει και το τρίποντο, θα στοχίσει. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αναμέτρησης. Νίκη λοιπόν για τους Neverkupen, η πρώτη στην Summer Development League. Θα πάνε στο 1-1, από την άλλη
Το Black Mappa θα συνεχίσει με ήττα και θα πάει το ρεκόρ στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου. Black Mappa, Neverkupen, 55-60.